Νέε κυρώσει σε ρωσικέ εταιρείε ανακοίνωσε την τρίτη παραμονή τη ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομία. Τον παράστον των κυρώσεων έχει πολλαπλού αποδέκτε, αν και στο στόχαστρο βρέθηκε κατά βάση ο αγωγό Nord Stream 2. Επίση, όπω έγινε γνωστό, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσει που σχετίζονται με την Βενεζουέλα σε συγκεκριμένα ρωσικά τάνκερ. Συγκεκριμένα, τα τάνκερ που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών είναι το Μαξίμ Γκόρκι, το Ρουστάνκερ και το Σιέρα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επέβαλαν κυρώσει στο πλοίο Φορτούνα που εμπλέκεται στην κατασκευή του Nord Stream. Ο Nord Stream 2 προβλέπει την κατασκευή δύο σειρών αγωγού φυσικού αερίου με συνολική χωρητικότητα 55 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίω από τι ρωσικέ ακτέ μέσω τη Βαλτική Θάλασσα ω την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία. Στο έργο αντιτίθενται οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε προωθούν το υγροποιημένο φυσικό αέριό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και στην Ουκρανία και σε ορισμένε ευρωπαϊκέ χώρε. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την απόφαση που βασίζεται στον νόμο για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής Μεσοκυρώσεων είχαν ενημερώσει μία μέρα πριν οι Αμερικανικές Πρεσβείες τις κυβερνήσεις σε αρκετέ ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανικής. Η απάντηση του Κρεμλίνου στις κυρώσεις που σχετίζονται με τον Nord Stream 2 είναι πως η Ρωσία θα προχωρήσει κανονικά με το έργο.